Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με μία σύνοψη των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Είναι 168, εκ των οποίων τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 168, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 8.987. Έχουμε έναν θάνατο επιπλέον, συνολικά λοιπόν 243 θανάτους. Σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες από τη διάγνωση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα στις 26 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες η επιδημία στη χώρα μας δείχνει αυξημένη δραστηριότητα με καταγραφή διαγνωσμένων κρουσμάτων περισσότερα από 200 σχεδόν κάθε μέρα, όχι όμως σήμερα. Επίσης, στις τελευταίες 2 εβδομάδες ο αριθμός των ασθενών που έχουν διασωληνωθεί υπερβαίνει τους 20. Σήμερα έχουμε φτάσει τους 31. Από την άλλη και προς το παρόν φαίνεται ότι η δραματική αύξηση των κρουσμάτων, τάση που καταγράφηκε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και που θα οδηγούσε λογικά και σύμφωνα με επιδημικά μοντέλα σε παραπάνω από 400 κρούσματα ανά ημέρα, δηλαδή θα είχαμε ένα διπλασιασμό περίπου των κρουσμάτων που βλέπαμε στις 9 Αυγούστου, φαίνεται ότι έχει περιοριστεί. Η επιβράδυνση αυτή της δραματικής αύξησης ήρθε σχετικά νωρίτερα από τη φυσική εξέλιξη ενός πλήρους δεύτερου κύματος και συμπέφτει με τη λήψη μέτρων για τη χρήση της μάσκας, αλλά και με ενισχυμένους περιορισμούς που ελήφθησαν σε περιοχές με έξαρση των κρουσμάτων. Αυτή όμως η σχετική επιβράδυνση που βλέπουμε δεν πρέπει να μας ξεγελάει. Η επιδημία εξακολουθεί να δείχνει σημεία αυξητικής τάσης, με απλά λόγια, η επιδημία εξακολουθεί να σιγοβράζει. Αυτή η αυξημένη επιδημική δραστηριότητα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και απαιτεί επαγρύπνηση από όλους μας. Ο ιός SARS-CoV-2, όπως και η άλλη συγγενική κοροναϊή, δεν μεταδίδεται ομοιόμορφα. Ακολουθεί δυναμική υπερμετάδοσης, δηλαδή ένας μικρός αριθμός φορέων του ιού δύναται να το μεταδώσουν σε πολλά άτομα όταν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο οι επιδημικές εξάρσεις που προκαλεί είναι πιθανό να ξεφύγουν σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Η ανάσχεση του δεύτερου κύματος, το οποίο μέχρι στιγμής είναι υπιότερο του αναμενόμενου, είναι εφικτή μέσω μέτρων που ελαχιστοποιούν τα γεγονότα υπερμετάδοσης. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, σε μέρη που έχει συγχρονισμό, αλλά κυρίως η σωστή χρήση της από άτομα και επαγγελματίες που έχουν πολλές συναλλαγές ανά ημέρα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή τη χρονική περίοδο η επάνωδος από τις διακοπές να ακολουθείται από λελογισμένο αυτοπεριορισμό και ελαχιστοποίηση των κοινωνικών επαφών για ένα εύλογο χρονικό διάστημα 7 με 10 ημέρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτεταμένη διασπορά σε νεαρότερες ηλικίες. Αυτό αντανακλάται από τη μία από τον αυξημένο αριθμό διαγνώσεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, από την άλλη από τη συρροή μικρού αριθμού διασωληνωμένων βαρέων περιστατικών σε σχετικά νεαρές ηλικιακές ομάδες. Η επέκταση αυτή της επιδημίας στις νεαρές ηλικίες, ενώ αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικά μικρό αριθμό βαρέων περιστατικών, από την άλλη, ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι χρόνιες επιπτώσεις αυτής της λίμωξης, ακόμα και στα ήπια περιστατικά, δεν είναι πλήρως κατανοητές. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επιδημία στην ηλικιακή ομάδα των νέων δεν είναι κλειστή και μπορεί να δώσει ανα πάσα στιγμή μεταδόσεις στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες με δραματικές συνέπειες. Η αυξημένη επιδημικότητα στις νεαρότερες ηλικίες φαίνεται ότι συνδέεται με την χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σημαντικό ρόλο στην ανάσχεση του δεύτερου κύματος είναι η ενεργητική επιδημιολογική επιτήρηση της επιδημίας μέσω μαζικών αλλά στοχευμένων ελέγχων, κυρίως από μέρος του ΕΟΔΗ σε πανελλαδική κλίμακα με τη ΣΚΟΜΗ, αλλά και από άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτή τη φάση, οι στοχευμένοι εργαστηριακοί ελέγχοι παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, καθότι μας παρέχουν τη δυνατότητα μέσω της διάγνωσης ασυμπτωματικών ή προσυμπτωματικών φορέων, στοχευμένα όμως, να ανακόψουμε αλυσίδες μετάδοσης με μικρό κοινωνικο-οικονομικό κόστος. Τέλος, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγυρίας, στις δομές όπου σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταγραφεί ένας μεγάλος αριθμός θανάτων. Να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει έξαρση κρουσμάτων. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, δείχνοντας ότι η κόπωση λόγω της παρατεταμένης επαγρύπνησης έχει οδηγήσει σε χαλάρωση της προσήλωσης σε συμπεριφορές κοινωνικής απόστασης. Κλείνοντας, να επισημάνω και το επιστημονικό κομμάτι ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει κινήσει η περίπτωση του ασθενή
που φαίνεται ότι επαναμολύνθηκε μετά από μήνες στο Χονγκ Κονγκ. Αν και τα δεδομένα δεν έχουν δημοσιευθεί σε ιατρικό περιοδικό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, θα πρέπει το δημοσίευμα δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα επαναμόλυσης, αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε σε ποιο ποσοστό. Η επαναμόλυση του συγκεκριμένου ασθενούς, αν όντως επαληθευθεί, δείχνει ότι το σενάριο της βαρύτερης κλινικής εικόνας στην επαναμόλυνση μέσω μηχανισμού ενίσχυσης αντισωμάτων είναι μάλλον απίθανο. Με απλά λόγια, η επαναμόλυνση δεν φαίνεται να συνοδεύεται από βαρύτερες κλινικές εικόνες. Αυτό μας δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά το εμβόλιο, διότι το εμβόλιο, αν και εφόσον δεν καταφέρει να δώσει την αποστηρωτική ανοσία, τουλάχιστον θα μας οδηγήσει σε ελαφρύτερες κλινικές εικόνες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμος για τις όποιες απαντήσεις και ερωτήσεις που έχετε. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Σαμαλιάς. Αγαπητοί μου συμπολίτες, από την αρχή της πανδημίας έχουμε επισημάνει και προσπαθούμε να το δείξουμε με κάθε τρόπο ότι βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της είναι η σωστή ενημέρωση κυρίως και πάνω από οτιδήποτε άλλο των ίδιων των πολιτών. Σε κάθε φάση λέμε καθαρά και ανοιχτά ποια ακριβώς είναι η κατάσταση και κυρίως ποια μέτρα λαμβάνονται. Αυτό θα κάνουμε και τώρα, όπου δύο φορές τη βδομάδα θα αναλύουμε την κατάσταση και θα απαντάμε στα ερωτήματα από εδώ, από το πάντα φιλόξενο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση, θέλω για άλλη μία φορά να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι αποφάσεις μας, όλες οι αναγκαίες αποφάσεις που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα, φυσικά, εύλογα και κρίνονται από όλους. Αυτό όμως που δεν μπορεί να επιδέχεται αμφισβήτησης είναι τα ίδια τα στοιχεία. Τα πραγματικά δεδομένα τα οποία δεν προκύπτουν από κάποια πολιτική απόφαση, αλλά συγκεντρώνονται καθημερινά από νοσοκομεία, από εργαστήρια, από κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν κάνουμε διάκριση σε καμιά περιοχή. Όπου υπάρχει πρόβλημα, το λέμε καθαρά για να προστατέψουμε κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Και λαμβάνονται και τα ανάλογα μέτρα. Αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή. Είτε αφορά στην Αττική, που είναι συγκεντρωμένο ένα πολύ υψηλό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, είτε είναι ένα νησί ή ένα χωριό ή μια περιοχή. Βλέπετε καθημερινά εικόνες από όλο τον κόσμο. Από χώρες της Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Λατινική Αμερική. Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Χώρες που τα είχαν πάει καλά στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπως το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία, βρίσκονται αντιμέτωπες ξανά με ένα δεύτερο κύμα. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη. Αύξηση κρουσμάτων έχουμε και στην Ελλάδα. Και τα περιμέναμε. Δεν μένω στον χθεσινό ή στον προχθεσινό αριθμό. Βλέπουμε άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Και η άνοδος αυτή προκύπτει από τη διασπορά του ιού μέσα στην κοινότητα. Προκειμένου να ανακόψουμε την εξάπλωση της πανδημίας, παρακολουθούμε την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής και αντιδρούμε σε κάθε διαφοροποίηση των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Χαλκιδικής, η Πάρος, η Αντίπαρος και η Μύκονος έχουν τεθεί λόγω της επιδημιολογικής τους εικόνας σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή, είναι υποχρεωτική παντού η χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Αναστέλλεται κάθε είδους εκδήλωση, πάρτι, εμποροπανήγυρες, λιτανίες. Απαγορεύεται κάθε είδους συνάδευση άνω των 9 ατόμων και στους χώρους εστίασης ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανατραπέζει είναι 4 άτομα, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, ο μέγιστος αριθμός διαμορφώνεται σε 6 άτομα ανατραπέζει. Στον Πόρο και στον Αμπελώνα Λάρισας η επιδημιολογική εικόνα έχει βελτιωθεί, με αποτέλεσμα εν λόγω περιοχές να μην τελούν πλέον σε αυτό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Και θα θέλαμε στη λήξη αυτής της περίοδου να ευχαριστήσουμε θερμά τους κατοίκους του Πόρου και του Αμπελώνα για τη συνεργασία τους, την υπομονή τους και την επιμονή τους. Έδειξαν ξεχωριστή πειθαρχία και εφάρμοσαν πιστά τα μέτρα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως όταν υπάρχει συνεργασία πολιτείας και πολιτών, όταν όλοι προσπαθούμε για να πετύχουμε τον ίδιο στόχο, τα μέτρα που λαμβάνονται βεβαίως και αποδίδουν. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τόσο στον Πόρο όσο και στον Αμπελώνα ισχύουν ακόμα οι περιορισμοί που ισχύουν για την περιφέρεια Αττικής, των περιοχών δηλαδή επιδημιολογικής παρατήρησης, που ισχύουν και για την περιφέρεια Αττικής όπως είπα και την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, οι οποίες καταλέγονται στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές. Υπενθυμίζω ότι για τις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές, δηλαδή για τις περιφέρειες Κρήτης, πλην της περιφερειακής ενότητας Χανίων που βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αττικής, και τις περιφέρειες, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας, Πιερίας και Λέσβου, αλλά και τους δήμους Σαντορίνης, Βόλου, Ζακύνθου, Ρόδου και Κο, ισχύουν τα εξής. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης από τις 12 τα μεσάνυχτα ως 7 το πρωί,
Υπάρχει ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές όπου εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, παραδείγματος χάρη στα εστιατόρια, στα σινεμά και στα θέατρα. Επίσης, γίνεται συζήτηση για το αν η έξαρση της νόσου οφείλεται στο άνοιγμα του τουρισμού. Τα στοιχεία, θα επαναλάβω, δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Το άνοιγμα έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή και όπου είδαμε ότι υπήρχε μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, κλείσαμε ξανά τα σύνορα, όπως έγινε και στα σύνορά μας στο βορρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 23 Αυγούστου διεξήχθηκαν συνολικά στα σημεία εισόδου της χώρας 360.206 έλεγχοι σε σύνολο 2.931.614 εισερχομένων στη χώρα και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την 1η Ιουλίου, επαναλαμβάνω, είναι 723. Και θέλω να τονίσω κάτι, ότι οι 360.206 έλεγχοι δεν ήταν τυχαίοι. Επιλέγονται και ελέγχονται οι επιβάτες εκείνοι που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι θετικοί, χωρίς οι ίδιοι βεβαίως να το γνωρίζουν. Ο αλγόριθμος ΕΒΑ αξιολογεί κριτήρια όπως η ηλικία, η χώρα, αλλά και η περιφέρεια προέλευσης του ταξιδιώτη, καθώς και τα ταξίδια που έχει προγραμματίσει πρόσφατα, ώστε να αξιολογήσει το συντελεστή ρίσκου κάθε προφίλ, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να είναι απόλυτα στοχευμένοι. Έτσι επιτυγχάνεται και ο εντοπισμός περισσότερων κρουσμάτων σε σχέση με τους τυχαίους ελέγχους, αλλά και καλύτερες εκτιμήσεις ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες άμεσες πολιτικές αποφάσεις. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δειγματοληψίες που γίνονται εγχώρια και οι δειγματοληψίες που γίνονται στα σύνορα έχουν πολύ διαφορετικό πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των δειγματοληψιών που γίνονται στα εγχώρια γίνονται επειδή υποψιαζόμαστε μεγάλη θετικότητα, για παράδειγμα στενές επαφές ή σειροές. Αντίθετα, στα σύνορα, όσο επί το πλήσιο των δειγματοληψίες γίνονται σε ασυμπτωματικό πληθυσμό. Το να συγκρίνουμε τα δύο μεγέθη δεν έχει επιστημονική βάση, ακριβώς επειδή στα εγχώρια κατευθυνόμαστε από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και μόνο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα καλό επιδημιολογικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει ή θα πρέπει να σταματήσουμε, να είμαστε εγρήγορες, να εφησυχάσουμε ούτε μία στιγμή. Η επιστροφή από τις διακοπές και η έναρξη σχολικής χρονιάς είναι ένα πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα και απαιτεί τη τήρηση των κανόνων, οι οποίοι πλέον είναι γνωστοί σε όλους. Τήρηση των αποστάσεων, χρήση μάσκας, τήρηση των κανόνων για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, τήρηση των ωραρίων, πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Όσον αφορά στη χρήση μάσκας, υπενθυμίζεται ότι η χρήση της είναι υποχρεωτική τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για το κοινό στις εξής περιπτώσεις. Χώροι γραφείων όταν υπάρχει επαφή με το κοινό, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους χώρους λατρείας, στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα τροφίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, στα νοσοκομεία, στα ιατρεία, στα φαρμακεία, στα διαγνωστικά κέντρα, στα καταστήματα, στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής, στους ανελκυστήρες και κάθε άλλο εσωτερικό χώρο. Υποχρεωτική είναι επίσης η μάσκα για τους εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και σε γυμναστήρια, ενώ παραμένει ισχυρή σύστασή μας για χρήση μάσκας στις κάλες αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όταν δεν μπορούν να κρατηθούν οι αποστάσεις. Εκτός από την τήρηση των κανόνων, όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς και αντιεπιστημονικές θεωρίες που κυκλοφορούν, που φτάνουν μέχρι το να λένε ότι αυτά που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο γύρω μας δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κορονοϊός και όλα είναι αποτέλεσμα παγκόσμιας συνωμοσίας και καλούν σε διαφόρων ειδών ενέργειες που, αν μη τι άλλο, έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα. Τα ακούμε καθημερινά, τα βλέπουμε γύρω μας. Τέτοιες θεωρίες όχι μόνο υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια, αλλά μπορεί να αποβούν μοιραίες, αφού εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ίδιων των πολιτών. Παράλληλα, όμως, ακούμε και διάφορα ελπιδοφόρα μηνύματα από την ίδια την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την παρασκευή εμβολίων και την εφαρμογή αποτελεσματικής θεραπείας. Μέχρι που να τα έχουμε όλα αυτά, πρέπει να ζήσουμε τον ιό, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας. Η πολιτεία από την πρώτη στιγμή έλαβε τα μέτρα που χρειάστηκαν, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Μέχρι σήμερα έχουμε δώσει χάρη στην επιμονή, την υπευθυνότητα και τη συνεργασία των πολιτών με επιτυχία αυτή τη μάχη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ύστερα από τόσους μήνες ταλαιπωρίας υπάρχει κούραση. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ιός ούτε κουράζεται ούτε εξασθενεί. Όπως βλέπουμε, εξακολουθεί να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και ο δικός μας τρόπος αντίδρασης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην του αφήνουμε ανοιχτές χαραμάδες. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας. Παρά την κατανοητή κούραση, πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, καθώς τίποτα, μα τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι αποκλειστικά στο χέρι μας και εξαρτάται από εμάς και μόνο. Μέχρι σήμερα δώσαμε τη μάχη ενωμένη και με τη μοναδική υπευθυνότητα που έδειξε η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, βγήκαμε νικητές. Και έτσι, μόνο έτσι, πρέπει να συνεχίσουμε.
για να προστατεύσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης του ιού, για να κερδίσουμε οριστικά αυτόν τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κροντήρια, βιβλιοκτικό σταθμό Σκάι. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο κρίσιμο όριο και από τι μπορεί αυτό να αποτελείται, για να περάσουμε σε ένα Plan B που μπορεί να μην έχει μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά μέτρα οριζόντια σε όλη τη χώρα. Και επίσης αυτό το περίφημο IP αυτή τη στιγμή που είναι. Επειδή αυτή την ερώτηση την ακούμε συχνά εμείς επιδημιολόγοι, να σας δώσουμε ένα νούμερο. Η επιδημιολογία δεν γίνεται με απλά νούμερα, αλλά γίνεται με συναξιολόγηση πολλών παραμέτρων. Και επειδή τα μοντέλα είναι πολυπαραμετρικά, θα πρέπει να καθίσουμε να δούμε τον αριθμό των κρουσμάτων, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, τη συρροή τους, τις ηλικιακές ομάδες, εάν αυτά οδηγούν σε βαρύτερες κλινικές περιπτώσεις και ούτω καθεξής. Δεν είναι απλό να δώσουμε ένα νούμερο. Το απόλυτο νούμερο θα έλεγα ότι είναι το σημείο που βλέπουμε ότι πιέζεται το σύστημα υγείας. Και εκεί πέρα αυτό είναι που πρέπει να προστατεύσουμε με πάση θυσία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα απλό νούμερο που μπορώ να σας δώσω. Τώρα όσον αφορά το RT, οι εκτιμήσεις που έχουμε για σήμερα είναι δύσκολο να έχουν αξιοπιστία. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που λένε για λιγάκι κάτω από ένα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ακρίβεια θέλει περίπου 10 ημέρες, θα ξέρουμε με ακρίβεια το RT σήμερα μετά από 10 ημέρες. Να προσθέσω λιγάκι, γιατί αυτή η ερώτηση γίνεται συνέχεια. Ό,τι ίσχυε στην πρώτη φάση της πανδημίας, ισχύει και τώρα. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία δεν βασίζονται σε απόλυτα αριθμητικά δεδομένα. Και ακούμε πολύ συχνά και κάποιους φίλους, συνεργάτες, αυτοδιοικητικούς, εύλογα, κατοίκους απλούς, να ρωτάνε γιατί μπήκαμε σε καραντίνα, γιατί υπάρχουν περιοριστικά μέσα για μας. Εμείς έχουμε π.χ. λέω ένα παράδειγμα 40 κρούσματα, ενώ μια άλλη περιοχή έχει 52 κρούσματα. Δεν είναι απόλυτος αριθμός. Μπορεί να έχουμε αριθμό κρούσματων που να βασίζονται σε συγκεκριμένα κλάστερς, άρα η στεγανοποίηση να είναι πιο εύκολα. Μπορεί να έχουμε λιγότερα κρούσματα, τα οποία να είναι διάσπαρτα όμως στην κοινότητα. Μπορεί να έχουμε κρούσματα τα οποία η χνηλάτισή τους να δείχνει στενές επαφές high risk, πολύ περισσότερες από το μέσο όρο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλα κριτήρια που πολύ σωστά είπε και ο κύριος καθηγητής και που αναδεικνύει η επιστημονική κοινότητα και που αφορά και στις ηλικίες, άρα και στο βαθμό μετάδοσης, και στη συρροή, και το βασικότερο, είναι ακόμα και στις ίδιες τις μετακινήσεις. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι μια περιοχή έχει έναν αριθμό, γύρω από αυτή την περιοχή συνδέονται άλλα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία όμως έχουν ταυτιστεί με ταξίδι ή επίσκεψη στην περιοχή αυτή, ταυτόχρονα η χνηλάτιση των υπαρχόντων κρουσμάτων δείχνει στενές επαφές πάνω από το μέσο όρο, αλλά και μετακινήσεις από δήμο σε δήμο ή από νομό σε νομό αυτών των περιοχών, είναι η βάση των κριτηρίων που δημιουργούν τον πρώτο πρωτοκαλί συναγερμό και μετά τον κόκκινο και μας οδηγούν στο να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν αυτοσχεδιάζει κανείς, δεν αποκρύπτει κανείς κρούσματα. Προσπαθούμε με γνώμονα την αλήθεια και τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα κάθε μέρα να κάνουμε το καλύτερο. Και απαντήσεις είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σε όλους. Όμως παιχνίδι εντυπώσεων, στιγματισμού συγκεκριμένων περιοχών και δυνατότητα να μην προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που νοσούν, δεν θα τα διαπραγματευτούμε με κανένα. Η κυρία Τουσέκη από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, το δεύτερο κύμα κορονοϊού που περιμένουμε το φθινόπωρο δεν ενδιαστήκατε από την έξαρση των κρουσμάτων, τον Αύγουστο, αυτό το ένα, το δεύτερο, στο γύρο με την κύριο Πρωθυπουργή. Επειδή ήσαν εμάχοι το προηγούμενο διάστημα με τέτοια νούμερα, γνωρίσατε τι για τα παιδί, τα ορφανά κρούσματα κλπ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα που εξετάζεστε, ποια είναι η διασπορά του ιού σήμερα στην Ελλάδα, η διασπορά, όχι πέντε κρούσματα εδώ, περίπου, και ποια είναι η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. Και αν μου επιτρέπεις χάρη συγγνώμη για τον κύριο Παντοζαμάν μια ερώτηση. Το σύστημα υγείας σήμερα είναι έτοιμο να απέξει
έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις σε προσωπικό και σε εξοπλισμό, γιατί στην αρχή της πανδημίας ήταν ερωτηματικά για την αρχή. Ευχαριστώ. Μόνο για το πρώτο στάδιο, η λογική της, του δεύτερου κύματος της πανδημίας δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Που ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα και τα ημισφαίρια, ουσιαστικά υπήρχαν διάφορες προβολές σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Βεβαίως και όλοι περιμένανε από τον Οκτώβριο και μετά. Υπάρχει μια κινητικότητα και υπάρχει επιδημιολογική έξαρση, προφανώς, διότι η κάθε χώρα πήρε και συγκεκριμένες αποφάσεις σχέση με κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι στις περισσότερες χώρες η όποια αύξηση επιδημιολογική εξελίχθηκε σε δεύτερο κύμα και υπάρχουν και κάποιες χώρες που βεβαίως περιμέναμε αύξηση των κρουσμάτων όταν ανοίγουμε την οικονομία μας π.χ. αλλά ήμασταν έτοιμοι μέσα από τα πρωτόκολλα και ανάλογα με την εξέλιξη να πάρουμε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Άρα προσωπικά και επιχειρησιακά μόνο και όχι επιστημονικά δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε κάποιο δεύτερο κύμα. Δεν έχει αλλάξει η στρατηγική μας και η προετοιμασία μας για το οποιοδήποτε δεύτερο κύμα. Και υπάρχουν μοντέλα και προβολές που δείχνουν ακόμα και αυτή τη στιγμή ότι μπορεί αύριο να έχουμε μία απότομη άνοδο των κρουσμάτων η οποία θα καταλήξει μετά την εφαρμογή των μέτρων σε μία ύφεση. Όλα αυτά είναι μοντέλα που καθημερινά αλλάζουν ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και να προετοιμάζουμε το μηχανισμό και δει το μηχανισμό ιχνηλάτησης ώστε να στεγανοποιούμε κάθε μικρό ή μεγάλο κύκλο που ανοίγει σε οποιαδήποτε γειτονιά, σε οποιοδήποτε χωριό, σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε περιοχή. Και αυτό είναι νομίζω που έχει κάνει τη διαφορά, είναι αυτό που καταδεικνύεται και αναδεικνύεται ακόμα και από τις διακρατικές συνεργασίες που κάνουμε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα εξαιρετικό σύστημα ιχνηλάτησης που σε συνεργασία με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΗ και τους τα υγειονομικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων φέρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτός ο μηχανισμός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε το οποιοδήποτε δεύτερο κύμα να μας βρει έτοιμους και να μην πιεστεί ούτε το σύστημα ιχνηλάτησης, όπως δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πιεστεί το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ισχυρή ιχνηλάτηση, ισχυρή στεγανοποίηση των κύκλων σημαίνει λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Άρα, συνεργασία, συνεννόηση φέρνουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σχετικά με τη διασπορά αυτή τη στιγμή, γενικά να έχετε υπόψη σας ότι η εκτίμηση της διασποράς στο γενικό πληθυσμό είναι κάτι σχετικά δύσκολο και μπορεί να γίνει μόνο σε δεύτερους χρόνους με μελέτες αντισωμάτων. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση σε σχέση με το πρώτο κύμα. Στο πρώτο κύμα είχαμε μία εκτίμηση γύρω στα 10 με 20 χιλιάδες κρούσματα και αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολύ λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας. Άρα μπορούμε να ξέρουμε ότι οι εκτιμήσεις που έχουμε πρέπει να είναι χαμηλότερες από αυτές. Παρ' όλα αυτά έχει αλλάξει το προφίλ, βλέπουμε να χτυπιούνται περισσότερο νεότερες ηλικίες, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα και άμεση εκτίμηση. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουμε περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε στον Απρίλιο-Μάρτιο. Είμαστε σε σχετικά χαμηλότερο επίπεδο. Από την αρχή της πανδημίας ενισχύσαμε το σύστημα υγείας με σκοπό να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες που προκαλούσε αυτή η πανδημία και να είναι το σύστημα υγείας λειτουργικό ανά πάσα στιγμή. Ναι, το σύστημα υγείας ενισχύθηκε, λειτουργήσε την περίοδο της πανδημίας, είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή, μετά την άρση του lockdown, το σύστημα υγείας επανήλθε στην κανονικότητα, αλλά παράλληλα παρέμεινε σε ετοιμότητα. Όλη αυτή την περίοδο το ενισχύσαμε τόσο σε υλικούς πόρους, όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Από την αρχή της πανδημίας σχεδιάσαμε έχοντας στο μυαλό μας τα χειρότερα σενάρια, γιατί βλέπαμε τι γινόταν τριγύρω μας, τι γινόταν στη γειτονιά μας. Θυμάστε όλοι τις εικόνες στις γειτονικές χώρες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Αποκτήσαμε λοιπόν την εμπειρία, έχουμε τη γνώση και σε επίπεδο καθημερινής ιατρικής πρακτικής, αν θέλετε, διότι διαφορετικά αντιμετωπίζαμε την πανδημία ιατρικά στην αρχή, πριν 6 μήνες, και σήμερα διαφορετικά την αντιμετωπίζουμε και θα την αντιμετωπίσουμε. Και είμαστε σε θέση
να αντιμετωπίσουμε και το δεύτερο γύρο. Ο κ. Νικής από την ιστοσελίδα Βάιος. Το ερώτημά μου αφορά και τους τρεις σας. Χθες το βράδυ, ο καθηγητής Ηλίας Μόσχερος, η συμβολή του οποίου στη διαχείριση του πρώτου κύματος ήταν καταλυτική, γι' αυτό και ορίστηκε, φαντάζομαι, τον πρωθυπουργό εκπρόσωπος της χώρας για την πανδημία στο εξωτερικό, είπε ότι χρειαζόμαστε άμεσα μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ότι η στρατηγική αυτή προϋποθέτει τις συντονισμένες δράσεις πολιτείας, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και των πολιτών. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Είμαστε 6 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας. Πότε θα αποκτήσουμε εθνική στρατηγική? Ευχαριστώ. Προσωπικά και μιλώντας πάντα επιχειρησιακά και επειδή έχω την χαρά και την τιμή και ειδικά στην πρώτη φάση να συμβουλευόμαστε τον κύριο καθηγητή, από την πρώτη στιγμή υπάρχει μια στρατηγική. Αυτό που νομίζω ήθελε να τονίσει ο καθηγητής είναι την ανάγκη συστράτευσης αυτή τη στρατηγική, ώστε να μην είναι μόνο επιχειρησιακή και όλες οι δυνάμεις του τόπου να ενώσουμε αγωνίες και ανησυχίες στην κατεύθυνση στο να μην αποτελεί το ζήτημα της πανδημίας θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κατεύθυνση της παρατήρησης του καθηγητή, του οποίου η συμβολή, αν μη τι άλλο, δεν ανταποκρίνεται μόνο και μόνο στον ορισμό του, αλλά και στην ευγνωμοσύνη που νιώθουμε όσοι κατά καιρούς έχουμε συνομιλήσει μαζί του και έχουμε την πολυτέλεια και την ευλογία να συμβουλευόμαστε για επιμέρους ζητήματα. Παρακολουθούμε τουλάχιστον εμείς επιχειρησιακά κάθε ανάρτηση και κάθε άποψη του καθηγητή, διότι μόνο σοφοί βγαίνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει μεταφορά καλών πρακτικών που υπάρχουν σε άλλες χώρες, οι οποίες αν μη τι άλλο δεν είναι, υπάρχει ζήτημα αντιγραφής, αλλά ζήτημα να τις αξιολογήσουμε και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία σε επιμέρους στρατηγικές που αφορούν στην εχνηλάτηση, που αφορούν στην ανάλυση, που αφορά στην μεταφορά δεδομένων. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χαρδαλιάς ότι όλοι και όλα κρίνονται του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα μας δικαιώνει. Και τι δείχνει? Ότι είχαμε στρατηγική. Δεν παρεκκλίναμε από αυτή τη στρατηγική, ίσως χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά η στρατηγική αυτή είναι που μας έφερε εδώ πέρα. Και επειδή μιλήσατε επίσης, το είπε ο κύριος Μόσχαλος, για τη συστράτευση όχι μόνο όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του κόσμου, επιτρέψτε μου να πω με μία λέξη τι καταφέραμε με την κοινωνία. Εμπιστοσύνη. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, δουλεύουμε για αυτήν κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Κυρία Κουμπή, από την ιστοσελίδα Υγεία μου, του πρώτου θέματος. Καλησπέρα. Το ερώτημα είναι και προς τον κύριο Καρδαλιά και τον κύριο Λοκίνη. Ποιες είναι επιδημολογικά οι εκτιμήσεις σας για το τι θα συμβεί τον Σεπτέμβριο? Όπως όλα δείχνουν, έχετε πάρει μέτρα, αλλά περιμένουμε την επαναφορά του κόσμου στα αστικά τα κέντρα. Πότε περιμένετε να έχετε εικόνα για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και στην περίπτωση που δεν αναποπεί η αυξητική αυτή η τάση, θα συζητήσετε τη λήψη καινούργιων μέτρων επιπρόσθετων και ποια θα είναι αυτά? Να ξεκινήσω ανάποδα, γιατί οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις ανήκουν αποκλειστικά στην επιστημονική μας κοινότητα, την οποία συμβουλευόμαστε καθημερινά. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, στρατηγική, μοντέλο αντιμετώπισης που να βασίζεται σε οποιοδήποτε γενικό lockdown. Το λέω με κάθε τόνο, το τονίζω και εγώ, νομίζω το έχει τονίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι. Δεν υπάρχει ζήτημα γενικού lockdown. Μέσα από αυτήν την πανδημία έχουμε αποκτήσει τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τα πρωτόκολλα για να μπορέσουμε σε κάθε φάση εξέλιξης να αντιμετωπίσουμε είτε τοπικά είτε περιτοπικά την οποιαδήποτε έξαρση του ιού. Ως εκ τούτου, στο ζήτημα αυτό, προφανώς ο μηχανισμός μας είναι έτοιμος, προφανώς είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Νομίζω όμως ότι για άλλη μια φορά αυτός ο κόσμος, αυτοί οι πολίτες που με τέτοια γενναιότητα, με τέτοια συνέπεια, όλους αυτούς τους μήνες με επιμονή, με υπομονή εφαρμόσαν μέτρα και φέραν αποτέλεσμα, γιατί είναι δικό τους το αποτέλεσμα, η κυβέρνηση έκανε όσα έπρεπε να κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα συνεχιστεί και αυτή η προσπάθεια και τώρα. Και νομίζω ότι τα δείγματα που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τα δείγματα αυτά είναι αποτέλεσμα αναλύσεων που γίνονται σε συνεννόηση πάντα με την επιστημονική μας κοινότητα, που αφορά σε ηλικίες, που αφορά στα προφίλ των κρουσμάτων
και που αφορά στα γενικότερα επιδημιολογικά στοιχεία. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι προχωράμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Το ζήτημα της ετοιμότητας είναι πάνω στο τραπέζι. Ό,τι αποφάσεις παίρνουμε βασίζονται σε συγκεκριμένα σχέδια. Δεν αυτοσχεδιάζει κανένας και το βασικότερο είναι ότι το κράτος, και το λέω με όλη τη δύναμη της προσπάθειας που έχει γίνει και εκ μέρους όλων εκείνων των εκατοντάδων ανθρώπων που όταν όλοι ήταν στο σπίτι παλεύανε έξω από το σπίτι για αυτούς που ήταν στο σπίτι, για εκείνους που νυχθημερών κοπιάζουν για να χνηλατήσουν, που κοπιάζουν για να αναλύσουν, κοπιάζουν για να φέρουν αποτέλεσμα, την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία εύλογα όλων προσπαθεί να ξεκουραστεί μέσα από μια κόπωση που έχει προέλθει όλους αυτούς τους μήνες, εκ μέρους όλων αυτών σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Θεωρώ όμως ότι για άλλη μια φορά και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε, γιατί πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο οι Έλληνες πολίτες ξέρουν τι να κάνουν, πώς να το κάνουν και είναι οι ίδιοι που φέρνουν το αποτέλεσμα. Όσον αφορά το πού βλέπουμε ότι πάει η επιδημία, έτσι όπως είπαμε, όπως ανέλησα, βλέπουμε μια ήπια αυξητική τάση, ωστόσο τα μοντέλα προβλέπανε πολύ μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση γνωρίζουμε ότι ό,τι κάναμε είχε αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ποια είναι τα εργαλεία ακόμα καλύτερα, ξέρουμε πότε πρέπει να εφαρμοστούν. Θα περιμέναμε μια αυξητική τάση στο Σεπτέμβριο προς το τέλος του Σεπτεμβρίου λόγω της πτώσης θερμοκρασίας, γιατί ο κόσμος θα σταματήσει να συγχρονίζεται σε ανοιχτούς χώρους και θα αρχίσει να μπαίνει σε κλειστούς χώρους. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πρέπει να δούμε ποια, να το πω έτσι, μέτρα μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν. Νομίζω ότι με τη χρήση της μάσκας θα πάμε καλά. Θεωρώ δηλαδή, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, και ενώ σίγουρα δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown, είναι το καλύτερο alternative που έχουμε στο lockdown και θα το χρησιμοποιήσουμε νομίζω εκτεταμένα. Κύριε Σαντώνο Γιαννάκης από την Εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητέ, θα ήθελα να σας μεταφέρω την ανησυχία των πολιτών για την οργή όταν σας ακούνε πολλές φορές να μιλάτε για την ατομική ευθύνη. Βλέπουν σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 5.200 λιγότερους υγειονομικούς σε σχέση με πέρσι. Βλέπουν ότι δεν έχετε προκηρύξει καμία... δεν έχετε προχωρήσει σε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και παράλληλα βλέπουν ότι επιχειρείτε να παρουσιάσετε τη χρήση της μάσκας ως ανάγκια. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχετε να παρουσιάσετε για να καθησυχάσετε την κοινωνική ανασφάλεια, γιατί δεν έχετε ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να αναλάβει ρόλο στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και τι έχετε κάνει για να προφυλάξετε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όλο αυτό το διάστημα. Εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο. Είπατε ότι η χρήση της μάσκας δεν είναι πανάκια. Απορρίπτετε τα παγκόσμια δεδομένα με την ερώτησή σας. Δηλαδή η άποψή σας είναι ότι είναι οργισμένος ο κόσμος διότι δεν είναι πανάκια η χρήση της μάσκας. Βεβαίως, η χρήση της μάσκας, οι αποστάσεις και η χρήση που κάνουμε υγειονομική προστασίας, ατομικής προστασίας, είναι πανάκια. Είναι η εθνική μας στρατηγική, είναι η παγκόσμια στρατηγική απέναντι σε αυτό. Και προφανώς υπάρχει και ζήτημα επιμέρους ατομικής ευθύνης. Αλλά αφορά ελάχιστους σε αριθμό ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κουνάμε το χέρι σε οποιονδήποτε. Και η προσπάθεια που γίνεται πολλές φορές, εμένα προσωπικά με λυπεί, διότι εγώ δεν απευθύνομαι στην συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που με ιδιαίτερη στοικότητα, με επιμονή και υπομονή εφαρμόζει τα μέτρα. Όμως δεν υπάρχει ζήτημα ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάλει σε ένα μπαρ 50 άτομα και βάζει 200 μέσα, δεν υπάρχει θέμα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης. Ο νεαρός που βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ, ο οποίος χτες ήμουνα οικογενειακά με τη χρήση και ειρνεί το να φορέσει τη μάσκα, δεν έχει ατομική ευθύνη. Δεν πρέπει να στυλιτεύσουμε αυτές τις καταστάσεις. Προφανώς το ζήτημα αυτό αφορά σε συνεργασία του κράτους και των ίδιων των πολιτών. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν κρατικής ευθύνης, το κράτος κάνει αυτά που πρέπει κάτω από δύσκολες συνθήκες και με αχαρτογράφητα νερά
και φαίνεται τουλάχιστον ότι αν μη τι άλλο συγκριτικά και σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το κράτος έχει ευθύνη, υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Υπάρχει κοινωνική ευθύνη όταν βλέπετε να οργανώνονται εκδηλώσεις από συλλόγους μαζικού συγχρονισμού. Υπάρχει ατομική ευθύνη όταν ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα ή να εκτοξεύει θεωρίες συνωμοσιολογίας ότι όλα αυτά είναι μούφα και τίποτα δεν συμβαίνει, ενώ αρνείται την ίδια στιγμή να δει τι συμβαίνει. Αλλά αυτές είναι η απόλυτη μειοψηφία. Ο ελληνικός λαός, οι περήφανοι Έλληνες για άλλη μια φορά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτή τη μάχη. Και δεν είναι οργισμένοι, είναι συντεταγμένοι, είναι υπεύθυνοι, είναι συνεπείς. Και μέσα από τις πολλές φορές καλοπροαίρετες κριτικές τους βοηθούν και εμάς να γινόμαστε καλύτεροι, συνεργαζόμενοι και απομονώνοντας όλους εκείνους οι οποίοι μέσα από τη λογική του οποιοδήποτε κέρδους μπορούν και πιστεύουν ότι μπορούν να θέσουν σε τη δημόσια υγεία σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Παλεύουμε κάθε μέρα, σε όλα τα μέτωπα, σε κάθε επίπεδο. Δεν είμαστε εδώ στο μοντέλο ότι σε κάθε μπαρ, σε κάθε περιοχή πρέπει να υπάρχει και ένας αστυνομικός. Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί ατομικής ευθύνης, όλοι να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος ως άνθρωπος, ως οικογενειάρχης, όχι ως υπουργός. Γι' αυτό που παρατηρώ κάθε μέρα και παρατηρώ τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, συντεταγμένη ή με υπομονή να εφαρμόζουν τα μέτρα. Άρα προσωπικά πιστεύω ότι αυτά που πρέπει να γίνουν έχουν γίνει. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωση επιμέρους ζητημάτων. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός. Νομίζω ότι αδικούμε την προσπάθεια που έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας και από όλη την επιστημονική κοινότητα. Και αν μη τι άλλο, βήμα-βήμα προσπαθούμε να χτίσουμε ένα μηχανισμό μόνιμο που αφορά στην πολιτική προστασία, που θα δίνει απαντήσεις όχι μονάχα στους κινδύνους τους υγειονομικούς, αλλά και σε κάθε κίνδυνο που αφορά στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη περιουσία και στο φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας. Σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας και καταρχάς σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τον αριθμό των υγειονομικών, έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες ερωτήσεις. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και στο πλαίσιο των συνεντεύξεων εδώ στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και σήμερα, μάλιστα, που υπήρχε ενημέρωση των κομμάτων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, έχουμε δώσει σαφή εικόνα των στοιχείων και των αριθμών σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Το σύστημα υγείας δούλεψε σε κάθε βαθμίδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δουλέψαν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία αναφοράς. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μιλάτε συνέχεια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στη χώρα υπάρχουν 300 και πλέον πρωτοβάθμια κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπήρχαν κέντρα υγείας αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Υπήρχαν κέντρα υγείας στην περιφέρεια που υποδέχτηκαν κρούσματα. Υπήρχαν γιατροί που αντιμετώπισαν οποιοδήποτε περιστατικό, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο σύστημα υγείας υπάρχουν όλοι οι γιατροί, όλες οι ειδικότητες, οι ιδιώτες γιατροί, οι οδοντίατροι, οι φυσιοθεραπευτές, όλοι αυτοί που δώσανε μάχη την περίοδο του κορονοϊού, προκειμένου ο Έλληνας πολίτης να μην στερηθεί τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Υπήρχαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και οδηγίες σε ό,τι αφορά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, πώς θα προσέρχονται στις δομές υγείας, πώς θα γίνεται η διαχείρισή τους. Σας υπενθυμίζω ότι πάρα πολλές φορές το Υπουργείο Υγείας έδινε σαφείς οδηγίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς. Επομένως, και να θυμίσω για μία ακόμη φορά, το είχαμε πει πολλές φορές στις προηγούμενες ενημερώσεις, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Ενισχύσαμε το σύστημα υγείας. Είπα και πριν ότι προετοιμαστήκαμε για το χειρότερο σενάριο από την αρχή της πανδημίας. Τα πράγματα πήγανε πολύ καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι τα σχέδια αυτά υπάρχουν, έχουμε την ετοιμότητα και ξέρουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Να θυμίσω επίσης ότι έχουν εκδοθεί πλήθος πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που καθόριζαν διαδικασίες αντιμετώπισης των κρουσμάτων, μέχρι και επιτάξεις στον ιδιωτικό τομέα προέβλεπαν οι πράξεις αυτές του νομοθετικού περιεχομένου.
Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αν χρειαστεί, θα κάνουμε τα πάντα, όπως κάναμε και την περίοδο της πανδημίας. Επιτρέψτε μου κάτι ακόμα, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση για εμένα. Οι ανάγκες σε αίμα στη χώρα είναι μεγάλες, και ειδικά τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, που η προσφορά αίματος πέφτει λόγω του καλοκαιριού. Κάνουμε έκκληση σε νέους και παλιούς αιμοδότες να δώσουν αίμα. Συμπολίτες μας χρειάζονται μετάγγιση, συμπολίτες μας χρειάζονται να κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση. Καλούμε τον κόσμο να δώσει αίμα. Το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ξεκινάει την Πέμπτη μια προσπάθεια στο Μέγαρο Μουσικής, και βεβαίως καλούμε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Υπουργείο Υγείας για τις αιμοδοσίες οι οποίες αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να αυξήσουμε την επάρκεια του αίματος στη χώρα. Δεν κοστίζει τίποτα σε κανένα μας να δώσουμε λίγο αίμα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπαλαδόρο, ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Μαγιοργίνη, και έχει στον κύριο Καρτελάκη με δεύτερη ερώτηση. Κύριε καθηγητά, από χθες έχουμε δύο κρούσματα καταγεγραμμένα επαναμόλυνσης. Εκτός από τον 33χρονο, έχουμε και έναν ηλικιωμένο Ολλανδό. Θέλω να ρωτήσω πόσο προβληματίζει την παγκόσμια κοινότητα και βεβαίως τους Έλληνες επιλογνώμονες, το εξαρτικό αυτό. Και ένα δεύτερο, έχουμε 31 αυτή τη στιγμή ανθρώπους ζεσολυμωμένους σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Αν υπάρχει δυνατότητα να μας πείτε τις ηλικίες τους. Και για τον υπουργό, τον κύριο Καρβελιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σήμερα, κύριε υπουργέ, στα πρόστιμα σε περίπτωση που οι μαθητές δεν κάνουν εκτεταμένη χρήση της μάσκας στα σχολεία. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Τι συνεπάγεται, για εμάς περιπτώσει θα παρθούν κάποια μέτρα στα παιδιά, θα υπάρξουν πρόστιμα στους γονείς, θα υπάρξει ένα ακουσιολόγιο, θα ήταν μας εξήγησε στη λιγάκι. Εγώ πολύ λακωνικά, ποτέ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε κάτι τέτοιο. Σας παραπέμπω στις πραγματικές τους δηλώσεις. Η προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει η ατζέντα που αφορά στην στο ασφαλές άνοιγμα των σχολείων είναι ένα ζήτημα που με περισσή ευθύνη χειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας μαζί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους επιδημιολόγους μας και τους λοιμοξιολόγους μας. Λοιπόν, όσον αφορά τα περιστατικά που αναφέρονται ως επαναμολύνσεις, προς το παρόν θα ήθελα να περιμένουμε λιγάκι τα δημοσιευμένα σε ιατρικά περιοδικά δεδομένα, διότι αυτό έχει ακουστεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, γι' αυτό το περιστατικό, το οποίο φαίνεται ότι έχουμε πολλά περισσότερα στοιχεία, αν και ακόμα δεν έχουμε δημοσιευμένα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς, φαίνεται ότι πρόκειται για έναν ασθενή ο οποίος, ενώ είχε νοσήσει με κάποια συμπτώματα, βρέθηκε ασυμπτωματικός σε έλεγχο σε πύλη εισόδου. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, εάν ισχύει. Όπως είπα και στην ανακοίνωσή μου, ότι μπορεί να μην δημιουργεί τη λεγόμενη αποστηρωτική ανοσία, αλλά μπορεί οι άνθρωποι με την λεγόμενη επαναμόλυνση να γίνονται φορείς του ιού για κάποιες ημέρες χωρίς να έχουν καθόλου συμπτώματα. Αυτό δεν μας ανησυχεί σε αυτή τη φάση, και δεν μας ανησυχεί διότι, εγώ θα έλεγα προσωπικά, μου δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία για όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, διότι προς τα εκεί θα κινηθεί η κατάσταση. Όταν θα εμβολιαστούμε, μπορεί να γινόμαστε παροδικά φορείς του ιού και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά, επειδή είπατε για την κατανομή των ηλικιών στους διασωληνωμένους, αυτό βρίσκεται στην αναφορά του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να τη διαβάσω. Έχουμε 2 κάτω από 17, έναν στο ηλικιακό φάσμα 18-39, 11-40-64 και 17-65 και άνω. Κυρία Τσιλουμικάκη από το ΑΕΔΙΣ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για τον κύριο Μαγιοργίνη. Ακούμε από τα διεθνή το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που νόσησαν πολύ ήδια, αλλά επιστρέφουν μετά στα νοσοκομεία με σοβαρά προβλήματα στην καρδιά, στην αρμονές. Θέλω να μου πείτε τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής γι' αυτό.
αυτό. Και μία ερώτηση για τον υπουργό, τον κύριο Κοντοζαμάνη. Σας στέλνουν ερωτήματα συνεχώς για την προετοιμασία του ΕΣΥ, επειδή δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο και δεν έχουμε και την απόλυτη θεραπεία για το COVID. Τι γίνεται, ας πούμε, με τη Remdesivir, αν έχουμε αρκετά αποθέματα στη χώρα μέχρι να υπάρξει το εμβόλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό έχει ξανααναφερθεί. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν συμπτώματα και σε μαγνητικές τομογραφίες φαινόταν ότι υπήρχε φλεγμονώδης στήθηση σε διάφορα όργανα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα πλήρως. Δεν μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, να σας πω από τη μία, γιατί γνωρίζουμε ότι σε αρκετές λοιμώξεις υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες μεταλλημώδεις επιπλοκές. Το αν είναι μεταλλημώδης επιπλοκή ή είναι ότι ο ιός, να το πω έτσι, προσέβαλε τα συγκεκριμένα συστήματα και δημιουργεί μια ήπια σιγά σιγά εικόνα που τα κατατρώει, να το πω έτσι, αναμένεται να το δούμε. Οπότε δεν έχουμε πολλά στοιχεία σε αυτό το στάδιο. Έχουν αναφερθεί και νευρολογικές διαταραχές και καρδιολογικές διαταραχές. Τα αποθέματα είναι αρκετά. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, γνωρίζετε όλοι ότι περισσότερα από 150 εμβόλια αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποια έχουν υποχωρήσει πολύ στο στάδιο των κλινικών μελετών, κάποια άλλα είναι πιο πίσω. Η χώρα μας θα προμηθευτεί εμβόλιο μέσω της κοινή ευρωπαϊκής προμήθειας. Όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με εταιρείες εμβολίων προκειμένου να γίνει διάθεση σε κάθε κράτος μέλος. Ήδη ανακοινώθηκε η πρώτη συμφωνία της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca που αναπτύσσει το εμβόλιο της Οξφόρδης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προβλέπεται η διάθεση 300 εκατομμυρίων δόσεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εάν όλα πάνε καλά, από τα τέλη του έτους θα αρχίσει η διάθεση του εμβολίου σε κάθε κράτος μέλος. Και βεβαίως έρχονται και άλλα εμβόλια και πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση όλα τα εμβόλια αυτά να είναι αποτελεσματικά, να έχουν άδεια κυκλοφορίας, έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το ζήτημα του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον η Remdesivir την περίοδο της πανδημίας. Και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύεται Remdesivir, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κράτη-μέλη της. Η Ελλάδα παίρνει Remdesivir, η δαπάνη της οποίας καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κάποια αποθέματα από τα νοσοκομεία αναφοράς κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Επομένως, έχουμε υπάρκεια και σε ό,τι αφορά αυτό το φάρμακο. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα, επειδή χρησιμοποιείται μεγάλο εύρος προϊόντων φαρμακευτικών προϊόντων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να υπάρξει αυτό το στρατηγικό απόθεμα, έτσι ώστε στις κρίσιμες μονάδες, στις κρίσιμες κλινικές, στις μονάδες εντατικής θεραπείας να υπάρχει επάρκεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή για όλα τα φάρμακα, σε το στρατηγικό απόθεμα που λέτε. Όχι, μιλάω για τα φάρμακα που κατά κόρον χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο της πανδημίας στις κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.